τα κέφια του, αν ξυπνήσει καλά. Και αν ο Ερμής σχηματίσει γωνία με τον Πλούτονα, εμφανίζεται κάθε Πέμπτη στην αρχιτεκτονική ο Νίκος Καρβέλης. Αν πάλι κάτι στραβώσει, μπορεί να αφήσει σύξυλους, μουσικούς και κοινό και να πάει σπίτι του. Είμαι άνθρωπος. Αντικοινωνικός και άρρωστη σχιζοφρενοβλαβίος. Κάτι είχαμε πάρει μυρωδιά. Σαν πέφτει όμως το μαύρο σκοτάδι, φαίνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει. Μετά από τα τραγούδια που θα απαιτεί το ησυχία, θέλουμε να υπάρχει ησυχία. Τσιμουδιά, δεν θα μασάτε στις τραγάλια όταν παίζει ο ροκάς Νίκος Καρβέλας. Δεν μπορώ να πω βέβαια να σας υποχρεώσω να κάνετε ησυχία. Έτσι. Αλλά την άλλη και εγώ δεν μπορώ να παίξω, διότι εδώ πέρα δεν θέλει να πάρω λεφτά. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Υποτίθεται και να γουστάρω. Αλλά σήμερα ειδικά κάτι σημαίνει, δεν είναι τίποτα αυτό. Ή ψάξτε να τη βρείτε ή πηγαίνετε αλλού. Επειδή είναι σαν δεν είμαι διασκεδαστής του γραμμένου, γραμμένου δολοφόνου. Και επειδή σήμερα δεν είναι τελική, sorry που δεν είναι τελική, έστω εγώ, ανώτερες δυνάμεις. Τι κάνουμε τώρα. Να την κάνουμε. Ξέρω ένα μπαράκι, δυο στενά πιο κάτω. Ο Λάμπης Λιβιέρατος βέβαια θα στεναχωρηθεί. Πόσο διαχρονικό για εσένα, Νίκο. Πες μου ένα αγαπημένο τραγούδι. Πόσο μπορεί να είναι ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια, ξέρω. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Κύριος Μάρκελος. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Έχει πολλά ο Νίκος, μου. Τι να σου πω. Αυτά που γράψει για μένα. Τελικά μέσα δεν είπε κάποιο τραγούδι από την 20ετή πορεία του, αλλά προσκύνησε ταπεινά το τσαντισμένο μέγα δάσκαλο. Αυτό γουστάρουμε. Νίκος Καρβέλας. Ένας. Αυτός είναι. Ένας. Μόνο ένας. Και επειδή το ζητάμε τόση ώρα, θέλω να πούμε το άξιζε. Το άξιζε. Άξιζε. Το θυμάσαι. Του Νίκου Καρβέλα δεν ήταν μόνο ο πρώην Λάμπης της πρώην Άννας Βύση, ήταν και η πρώην Χριστίνα Αναγνωστοπούλου του πρώην της απόλυτης.